Βρισκόμαστε με την Κική Τσακαλδίμη, η γυναίκα η οποία πραγματικά έκανε το ακατόρθωτο. Γεύτηκε λοιπόν τη θέα του Everest σε μία, αν θέλετε, από τις καλύτερες στιγμές της ζωής της και διαδρομές. Κυρία Τσακαλδίμη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σήμερα ταξιδέψατε από την Αλεξανδρούπολη ως την Αθήνα για να συμμετείχετε πού? Πολύ σωστά. Συμμετείχα σε μία οδή για την ίδια τη ζωή, σε μία δράση κάτω από την αγκαλιά της Fair Life, ότι είναι και η πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα, και τρέξαμε στην τροφιά μαζί με τον Χρήστο τον Αποστολάκο, ένα ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα, και δείξαμε ότι αν η δύναμη της ψυχής το λέει, το σώμα μπορεί να ακολουθήσει. Και ήταν ουσιαστικά ο Χρήστος μια έμπνευση για όλους μας, όσο εκείνος τρέχει, εμάς δεν μας επιτρέπεται να σταματάμε και να γκρινιάζουμε για οτιδήποτε παραμικρό. Τελικά ο αθλητισμός όχι μόνο ενώνει, αλλά εμπνέει και ένα, αν θέλεις, η ανησυργός αιτία να υπερβείς όρια, να υπερβείς εαυτό. Θέλω να μας εξηγήσεις λίγο πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία κατά τη σταδιοποίηση της προετοιμασίας ενός αθλητή, ο οποίος ασχολείται επαγγελματικά με την ορειβασία. Πώς το βιώνει όλο αυτό? Αρχικά νομίζω ότι ο αθλητισμός γενικότερα μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και η ανάδοση στο Everest είναι μια μικρογραφία της καθημερινότητας ενός πρωταθλητή. Ό,τι πέρασα για να ανεβώ στο Everest, οι πρωταθλητές το κάνουν για χρόνια. Ένας Ολυμπιονίκης για να φτάσει στο πιο ψηλό βάθρο προετοιμάζεται χρόνια. Χρειάζεται πολύ σκληρή δουλειά, πολύ πειθαρχία και για μένα η πειθαρχία είναι το κλειδί. Γιατί πολύ καλό είναι το όνειρο. Όμως χωρίς πειθαρχία, υπομονή και επιμονή δεν καταφέρνουμε τίποτα. Εδώ και αρκετά χρόνια είσαι πρεσβευτής και όχι πρέσβυρα της Fair Life, όπως πάρα πολύ λάθος αποκαλούν πολλοί συνάδελφοι. Πρεσβευτής είναι το σωστό, ο ή πρεσβευτής. Και μέσα σε όλες τις πολυσχηδείς φράσεις του μοναδικού φορέα στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά για την πρόληψη εναντίον του καρκίνου του πνεύμονα, θέλω να μας βάλεις λίγο στο κλίμα, το πώς γεννήθηκε, αν θέλεις, αυτή η συνάντηση η οποία έφερε όλη τη συμπόρευση που τόσα χρόνια εσύ και η κυρία Κορίνα Πατέλη Μπέλ δημιουργείτε πραγματικά λόγους έμπνευσης. Αρχικά να μου επιτρέψεις να σχολιάσω λίγο το κομμάτι του τίτλου. Για μένα αυτό που κάνω και πρεσβεύω στη ζωή μου είναι η ουσία και όχι τόσο η τίτλη, οπότε είτε πρεσβευτές είτε πρέσβυρες, για μένα συγγνώμη και που εμπέμπει, αλλά για μένα η ουσία είναι αυτό που μετράει και η ουσία είναι αυτή που με κέρδισε και στο όραμα και στο όνειρο της Κορίνας, της Προέδρου της Fair Life, η οποία με κέρδισε από ένα κάλεσμα χωρίς να τη γνωρίζω, με ενέπνευσε και την εμπιστεύτηκα ουσιαστικά να σταθώ δίπλα της, να την υποστηρίξω στο πολύ πολύ σπουδαίο έργο που κάνει, γιατί βοηθάει πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι είτε νοσούν, είτε είναι οι φροντιστές, και αυτό το πράγμα που της έλειψε εκείνης ως φροντιστή στο σύζυγό της, να το δίνει απλόχερα και να δίνει πρόσβαση ελεύθερη και ευκαιρίες σε αυτούς που το χρειάζονται και δεν ήξεραν πώς να το αξιοποιήσουν στην ουσία. Ναι. Και νομίζω ότι είναι και ένα είδος άτυπης παρακαταθήκης νόσεων. Γιατί κάποιος ο οποίος πραγματικά έρχεται αντιμέτωπος με την νόσο και δεν γνωρίζει έστω τα πρώτα στάδια, υπάρχει, αν θέλεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι σπράττω και εγώ κοντά στην κυρία Κορίνα Πατέλη Μπέλ, όλη αυτή την αγάπη και τη φροντίδα που μόνο όταν κάποιος βιώσει την κατάσταση μπορεί να δώσει αληθινά με ανθρωπιά, αξιοπρέπεια και σεβασμό. Και αυτό είναι που ουσιαστικά κάναμε, γνωριστήκαμε μέσω μιας τηλεφωνικής κλήσης που είχαμε μεταξύ μας, και με το που έκανε το κάλεσμά της, εγώ την επόμενη μέρα ήμουν από Αλεξανδρούπολη Αθήνα, γιατί έχει ένα μαγικό τρόπο, καταρχήν να σε κάνει να μαγεύεσαι με αυτό που ονειρεύεται και να χαμογελάς. Το καλή εμπιστοσύνη, που είναι πολύ βασικό. 29 Νοεμβρίου έχουμε λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του πνεύμονα, και πρόκειται να λάβει χώρα και το τρίτο ετήσιο συνέδριο της Fair Life. Θέλω να μου πεις τι συναισθήματα έχεις για τις 29 Νοεμβρίου. Καταρχήν είναι υπομονησία, γιατί είχα την ατυχία να λείπω στα προηγούμενα δύο. Θα είμαι παρούσα και θα είμαστε
θέλω να πιστεύω όλοι οι άνθρωποι που έχουν να δώσουν κάτι από την πλευρά τους, επιστήμονες, χώροι του, φορείς από την πολιτεία, άνθρωποι οι οποίοι είναι πρεσβευτές σε άλλα κομμάτια, ήδη ασθενείς και άνθρωποι οι οποίοι έχουν να δώσουν την πληροφορία που χρειαζόμαστε. Τα συνέδρια γι' αυτό γίνονται. Και ακόμα και να μελεστούν την ανθρώπινη τους ιστορία. Το δικό μου το συνέστημα ουσιαστικά έχει να κάνει με το ότι χαίρομαι που υπάρχουν, που γίνονται τέτοιες δράσεις που μας δίνουν το βήμα και την ευκαιρία να μάθουμε όλα όσα χρειαζόμαστε και δεν ξέρουμε πώς να τα αποκτήσουμε. Κυρία Τσακαλοδέμη, θα σας αποχαιρετήσουμε με μια ρητορική ερώτηση. Η ζωή να κόβει την ανάσα? Η ζωή την κόβει την ανάσα και το επιλέγουμε καθημερινά. Και όσοι δεν το έχουν ήδη κάνει, σας το προτείνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ.